Μαζί μας λοιπόν ο Σπύρος Πόρος. Καλώς τον, καλώς τον. Πώς είσαι, Σπύρο μου, καλώς όρισες. Είσαι ωραίος άντρας, Σπύρο, έλα. Α, κουπλιμέντα. Ευχαριστώ. Το έχουμε συνηθίσει από την προηγούμενη φορά. Συνεχίζεται το κουπλιμέντο. Μα είσαι ωραίος να κάνουμε. Η ομορφιά είναι, είπαμε, ανώτερη της Διάνης, γιατί δεν χρειάζεται να την αποδείξεις. Αυταπόδεκτη. Αριστοτέλης. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω διαφορετικά για να σε πάω σε αυτό που προανήγγειλα. Εσύ δεν είσαι ένας άνθρωπος που τυχαία, ας πούμε, τώρα ξαφνικά σου ήρθε και λες θα ασχοληθώ με βιασμούς ανηλίκων, σεξουαλικές. Έχεις μια δράση και παγκόσμια, όχι μόνο στην Ελλάδα, που ασχολείσαι. Ας πούμε, γνωρίζονται στη Νέα Ζηλανδία, πήγες και μάζεψες χρήματα για να τα δώσεις σε ένα κέντρο με παιδάκια με ειδικές ανάγκες. Δεν μάζεψα. Πούλησα έργα μου, φωτογραφίες μου. Έργα. Κάναμε auction, ναι. Και γενικά ήμουνα στο κέντρο εκεί πέρα αποκατάστασης γενικότερα των παιδιών και βοηθούσα και με άλλους τρόπους. Μπράβο. Στην Αργεντινή, ας πούμε, μάζευες τρόφιμα και ρούχα για φτωχά παιδάκια και τα δίνες στις βαφέλες. Δηλαδή, έχεις μια τέτοια δράση ακτιβιστική που έχει ως στόχο, ας πούμε, να βοηθήσεις μικρά παιδιά. Έχεις μια ευαισθησία ειδική για τα μικρά παιδιά, εσύ. Ναι, έχω μια ευαισθησία και όταν υπάρχουν θέματα τέτοιου είδους, είμαι αμήλικτος σε αυτά τα θέματα. Δηλαδή, δεν το συζητώ καν. Οπότε, νομίζω, ξέρεις, πολλοί μου είπαν τι ασχολείσαι με όλα αυτά εδώ πέρα και ξέρεις, έχει κάνει τόσα πράγματα. Αλλά νομίζω ότι ο άνθρωπος είναι πολιτικών και δεν γίνεται να μην ασχολείται με τα κοινωνικά δρόμενα. Γιατί η κοινωνία μας θα γίνει μια ζούγκλα. Mm-hmm. Έτσι. Τώρα, εσύ, ας πούμε, γνωρίζω ότι μίλησες και με την μητέρα του κοριτσιού, το οποίο κατήγγειλε την παρενόχληση, ναι, από τον ντράμερ, ας πούμε, τον Έχω επικοινωνήσει, έχω επικοινωνήσει. Και αυτό είναι το θέμα, ότι όπως είπατε, σε κάτι καταστάσεις τόσο σκοτεινές, όλοι πρέπει να προσέχουν τι λένε και πώς εκφράζονται. Το κορίτσι σε τι κατάσταση είναι τώρα ψυχολογική? Κοίταξε να δεις, μετά από τέτοιες καταστάσεις δεν είναι μόνο το κορίτσι, είναι η οικογένεια η οποία περνάνε γολγοθά, δεν είναι αστείο. Τι σου είπε η μητέρα της δηλαδή που μιλήσατε? Τίποτα, δεν θέλω να αναφερθώ τώρα τι μου είπαν, πάντως είναι απογοητευμένη από την ανάρτηση και γενικά από τη στάση της μπάντας. Δηλαδή πολλοί, ξέρεις, σε βιάστηκαν να πούν πας εναντίον της μπάντας. Εγώ δεν πήγα, δεν επιτέθηκα στην μπάντα και δεν είπα αν γνώριζαν ή αν δεν γνώριζαν. Mm-hmm. Και αυτό προέτρεψα και τη Φωτίνη να κάνει. Της είπα ότι η ανάρτησή της είναι λάθος, γιατί εκείνη μπορεί να μιλήσει για τον εαυτό της. Που είναι αμελητή από σώτα, γιατί δεν είναι μπάντα, δεν είναι μέλος της μπάντας. Ναι, τα είχε, ή τα παντρεμένη με έναν από την μπάντα. Δεν έχει καμία σχέση. Ναι. Λοιπόν, η μπάντα όμως, από τη στιγμή που ήταν drummer τους όταν έγινε το συμβάν και μετά συνέχισε να συνεργάζεται έστω και με ένα διάλειμμα, δεν θα έπρεπε να επιτεθεί με τέτοια λαζονία στο κοινό όταν τη ζήτησε εξηγήσεις. Αυτό είπα. Μάλιστα. Ότι δηλαδή όταν σου λένε. Γιατί... Άρα έβγαλε μία ανακοίνωση, βγάλανε μία ανακοίνωση η οποία για σένα. Άστοχη και πολύ κακή. Μία ανάρτηση, τέλος πάντων, στο social, η οποία δεν ήταν αυτή που έπρεπε και γι' αυτό το λόγο πήρε. Την ευαισθησία που έπρεπε, πρώτον για το παιδί και για την οικογένειά του. Και γι' αυτό πήρα θέση. Δηλαδή δεν μπορείς να είσαι αλαζόνας. Βέβαια, η ουσία, Σπύρο μου, δεν είναι αυτή, συγγνώμη, ούτε στα social. Η ουσία είναι να ξέρουμε όλοι ότι όλα αυτά γίνονται μέσα σε ένα περιβάλλον φιλικό οικογενειακό. Δεν έρχεται ένας δράστης, ένας εγκληματίας να προσεγγίσει ένα παιδί από το πουθενά. Αυτό είναι, όχι, στο μεγαλύτερο ποσοστό τουλάχιστον, είναι ή μέσα από την οικογένεια ή η γείτονια σε ένα φιλικό, όχι, κοντινό, δεν περιβάλλον. Είναι, δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί όταν, ξέρεις, όλα τα δημόσια πρόσωπα, ηθοποιοί, τραγουδιστές, έχουν άλλο access, άλλη, ας πούμε, στο πρόσβαση, κοινό, σωστό, πρόσβαση στο κοινό, κατάλαβες. Και αυτό είναι το θέμα, δηλαδή, δεν είναι το ίδιο πράγμα με ένα απλό άνθρωπο. Οι άνθρωποι τους θαυμάζουν αυτούς τους ανθρώπους, έχουν άλλη πρόσβαση. Οπότε. Έχεις μια εμπιστοσύνη, μια οικειότητα παραπάνω. Έστω και υποσυνείδητα. Τον θαυμάζεις. Υποσυνείδητα. Βέβαια. Και δεν είναι, δηλαδή αυτό είναι δεδομένο. Οπότε νομίζω ότι εκείνη το μεγάλο φάουλ της μπάντας. Δηλαδή ότι τόσα χρόνια δεν βγήκε να πει. Αυτό είναι και το παράπονο της μητέρας. Ότι τόσα χρόνια δεν βγήκε να πει μπάντα. Να πούνε συγγνώμη. Δηλαδή δεν γνώριζαν ή γνώριζαν. Αν δεν γνώριζαν, θα έπρεπε να γνωρίζουν. Mm-hmm. Γιατί δεν συνεργάζεσαι με ανθρώπους χωρίς να τους τσεκάρεις. Εσύ πιστεύεις ότι γνώρισαν ή ότι δεν γνώρισαν? Εγώ δεν έχω γνώμη. Δεν ξέρεις. Να σου Καλά, πω. Γιατί είναι αυτό που λέω και στη Φωτεινή. Δεν μπορεί να ξέρει η Φωτεινή αν γνώρισαν ή δεν γνώρισαν. Οπότε γιατί έγραψε, έκανε, γνώρισαν. Η Φωτεινή γιατί το έκανε, πιστεύεις? Από ανοησία. Το έκανε και από δική της ας πούμε, επιθυμία να δείξει ότι αυτή δεν γνώριζε. Και βάλει κι άλλους μέσα. Αυτή δεν γνώριζε.
Εγώ δεν πιστεύω ότι γνώριζα. Η Φωτεινή ουσιαστικά όμως είπε πράγματα για αυτόν. Δηλαδή είπε ότι ένας άνθρωπος είπε συγκεκριμένα πράγματα για τον Τράμερ. Όταν είσαι ναι μεν, αλλά είναι μεγάλο φάουλ. Μεγάλο φάουλ. Δηλαδή δίνει στο κοινό να πιστέψει ότι δηλαδή εντάξει ήταν πέφτουλας, ήταν μπιπ, ξέρω εγώ, αλλά δεν ήταν αυτό ίσως. Πάντως, επειδή με τη Φωτεινή, εσείς είχατε μια προσωπική σχέση κάποια στιγμή. Και γι' αυτό, επειδή τη σέβομαι και είναι η μητέρα, γι' αυτό και τη τάπα πραγματικά για να την προφυλάξω. Στο Facebook. Τις τάπες όμως λίγο ακραία, Σπυρό. Τις τάπες λίγο ακραία. Δηλαδή, χρησιμοποίησες. Οποιαδήποτε και να ήταν. Την είπες κακομοίρα, την είπες δηλαδή. Γιατί αυτό, αυτό θα το έκανε μια. Με κακή μοίρα, όχι με καλή μοίρα. Δηλαδή να μπλεκότανε. Γι' αυτό την είπες κακομοίρα. Ακριβώς. Αυτό να εμπλακεί σε τέτοια υπόθεση που δεν είναι η θέση της. Γι' αυτό είπα. Οποιαδήποτε και να ήταν. Αυτό θα έλεγα. Δηλαδή, το ότι κάποιος είναι φίλος μου. Είναι σύντροφός σου, ρε παιδί μου, πώς βγαίνεις έξω και την κράζεις έτσι, ας πούμε. Δεν είναι σύντροφός μου. Και φίλος μου να ήταν. Φίλος μου. Πρώην φίλη σου. Αν οποιοδήποτε φίλος μου και να ήταν, και το έχω κάνει σε φίλους, όταν πέφτει σε ένα λάθος, επειδή είναι φίλος μας, δεν το συγχωρούμε. Καλά, και να κάνουμε ότι η Φωτεινή βγήκε τώρα, εγώ δεν την ξέρω, αλλά από αυτό που διάβασα. Ναι, έχεις δίκιο ότι δεν τοποθετείς, γιατί πρέπει με σοβαρότητα και ωριμότητα να τοποθετήσεις τέτοια θέματα, αλλά δεν πήγε να θεωρήσει ότι είχε πρόθεση να ξεπλύνει κάποιον. Εγώ δεν σου λέω αν είχε πρόθεση. Εγώ δεν σου λέω αν είχε πρόθεση, αν είναι θύμα αυτής της υπόθεσης. Εγώ λέω ότι αυτή η υπόθεση πρέπει να φτάσει στο τέλος, ότι πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη. Αυτό το τέρας που έκανε αυτό το πράγμα. Νομίζω είναι το δικαστήριο. Αυτό το τέρας, γι' αυτό σου λέω, αυτό το τέρας να το πληρώσει, γιατί σκέψου να το δικό σου παιδί. Δεν μπορούμε να τα βλέπουμε έτσι. Καλά, δεν τα βλέπει κανείς. Πρέπει... Εγώ όλα τα παιδιά βλέπω ότι είναι δικά μου παιδιά. Σωστά. Και έτσι τα βλέπω κι εγώ. Λοιπόν, και πρέπει επιτέλους διάσημος ή μη διάσημος να είσαι στην ίδια μοίρα με ένα απλό άνθρωπο. Δηλαδή να πληρώνεις το έγκλημά σου. Τώρα με τη Φωτεινή έχετε μιλήσει εσείς. Ναι, μια χαρά είμαστε με τη Φωτεινή. Δεν έχουμε κανένα θέμα. Πάντως έχετε περίεργη σχέση. Δηλαδή βγαίνεστε, ξεκατηνιάζεστε κυρίως. Μα το θέμα. Δεν ξεκατηνιάζομαι. Με συγχωρείς. Με συγχωρείς. Αυτή είναι δική σου άποψη, Γιώργο. Δεν μ' άρεσε. Αυτή είναι δική σου άποψη, αν δεν σ' αρέσει. Άκου. Αυτές οι εκφράσεις που λες. Το ξεκατηνιάζουμε. Είναι δική σου έκφραση. Όταν λες την άλλη κακομοίρα, βρε σπίρο. Ακριβώς. Και χειρότερα με αυτή την ανάρτηση. Άκουσα με να σου πω. Άλλο το ξεκατηνιάζουμε και άλλο το λαϊκό. Δημόσια. Με έναν άνθρωπο που έχει σχέση φιλική. Δεν παίζει ρόλο. Πάρτε ένα τηλέφωνο και πες ότι έκανε πλακία. Εγώ, Γιώργο μου, άκου να δεις. Δηλαδή, εγώ αν έχω με τη ΦΕΗ κάτι, άσχετα πώς θα εργαζόμαστε φέτος. Θα το πω δημόσια, δεν θα την πάρω δεν είμαι τις δημόσιες σχέσεις. Κατάλαβες. Εγώ δεν είμαι καθόλου δημόσια σχέση. Εγώ τα λέω τα πράγματα αυτά που σκέφτομαι για οποιονδήποτε. Αν ένας φίλος μου είναι παιδεραστής, θα βγω και θα το πω παιδεραστή δημόσια. Κατάλαβες. Επειδή είναι φίλος μου, θα το κρύψω. Όμως δεν ήταν δεν κατηγορήθηκε για κάτι. Όχι, γι' αυτό δεν την είπα παιδεραστή. Έκανε μια λάθος προσέγγιση. Γι' αυτό δεν την είπα αυτό. Και της είπα ότι έκανε λάθος αυτό πράγμα. Ότι είναι δηλαδή με καλή μια κακομοίρα. Ότι δηλαδή είναι αμελητέα ποσότητα. Γιατί να βγει. Δεν είχε καμία δουλειά να βγει να μιλήσει αυτό. Και δεν παρεξηγήθηκε η ίδια όταν λες κάποιον άνθρωπο έτσι. Εγώ νομίζω ότι αυτό το ατόπιμα που έκανε ήταν πιο σοβαρό από το αν θα την πω κακομοίρα που δεν είπα και τίποτα. Το κατάλαβε ότι έκανε ατόπιμα η Φωτεινή. Η Φωτεινή πιστεύω ότι. Το έχει μετανιώσει που το έκανε αυτό. Το έχει μετανιώσει, μάλιστα. Πιστεύω γιατί βρήκε τον πελάτη χωρίς να φταίει. Η δική μου άποψη. Έγινε μέρος του προβλήματος χωρίς να φταίει. Γιατί για μένα το πρόβλημα πραγματικά είναι ο δράστης, δηλαδή αυτός το τέρας που έκανε αυτό το πράγμα, και είναι και μετά, κατά συνέπεια, η μπάντα όπως διαχειρίστηκε. Μου δίνεις την εντύπωση ότι σου έχει ξανασυμβεί κάτι αντίστοιχο, δηλαδή υποθέσεις, οποίες. Έχεις με παιδεραστίες και τα λοιπά. Έχω βοηθήσει, μπράβο, στο εξωτερικό και ξέρω πραγματικά, γιατί ξέρεις, γενικότερα δεν κοιτάζω ούτε μόνο την καριέρα μου, ούτε μόνο ξέρεις να βγάζεις χρήματα. Νομίζω ότι είσαι μέρος της κοινωνίας και νομίζω ότι τα παιδιά χρειάζονται την προστασία μας και χρειάζονται την προστασία από ανθρώπους που μπορούν βασικά να τα προστατεύσουν και όπως μπορούν. Και γι' αυτό είμαι πραγματικά απόλυτος. Δηλαδή, δεν δέχομαι από κανέναν και κανέναν δηλαδή, να χρησιμοποιήσει αυτό το πράγμα. Και να μείνουμε με το μήνυμα αυτό που είναι το σημαντικότερο. Το έχεις σαν προορισμό. Κοίταξε, νομίζω. Περίμενε, Γιώργο. Με ευχαριστήσει. Τι πιέζω, τι να κάνω. Περίμενε τώρα. Είπαμε, είμαστε και δύο ώρες. Δώσε μου λίγο χρόνο. Για μένα αυτό δεν συμβαίνει όλο το χρόνο. Τα έχουμε πει ότι αν ήμουν άντρα ή γυναίκα, θα τα φτιάχναμε. Αν είμαστε. Τα έχουμε και ομοφυλόφιλου, θυμάστε παλιά. Εντάξει. Φαντάζεστε τι θα γινόταν στο Facebook. Μπορεί να αλλάξουμε στην πορεία. Εν πάση περιπτώσει, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι πρέπει να δοθεί η βαρύτητα στο να ξεκαθαρίζουν και να φτάνουν
στο τέλος της δικαιοσύνης πλέον, γιατί παλιά δεν ακουγόντουσαν κιόλας. Τώρα τουλάχιστον βγαίνουν. Βέβαια, ξέρεις, πολλά είναι, δεν είναι ας πούμε και αληθή. Βγαίνουν και μούφες, αλλά ο άνθρωπος έχει καταδικαστεί. Ο άνθρωπος δεν είναι κατηγορείται, έχει καταδικαστεί. Mm-hmm. Αυτή είναι η διαφορά. Σωστό. Για το συγκεκριμένο. Έχει καταδικαστεί. Δηλαδή δεν είναι ότι κάνουμε εικασίες όπως μπορείς να πεις για οποιονδήποτε. Ο άνθρωπος είναι καταδικασμένος πρωτόδικα. Έτσι είναι. Καταλαβές. Λοιπόν, Σπύρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.